Η ανακοίνωση η οποία βγήκε χθες το βράδυ από το ΔΣ του Συλλόγου Ιδιοκτήτων Ταξί Ηρακλείου εκφράζει την αγανάκτηση των ταξιτζίδων που παλεύουν εδώ και ένα χρόνο να βρούνε μόνιμες θέσεις στάθμευσης σε μια τεράστια πλατεία που είναι η πύλη εισόδου και εξόδου της πόλης. Είναι μια είσοδο με τεράστιο ιστορικό ενδιαφέρον, είναι σήμα γραντεθέν για την πόλη και δεν το υπολογίζει κανένας. Εξυπηρετούνται οι πάντες από εκεί. Δεν λογίζεται λοιπόν να μην υπάρχει μόνιμη θέση στάθμευση αδειοδοτημένη για τα ταξί. Ανεξέλεγκτα παρκαρίσματα δεξιά-αριστερά και το έχετε δει, όλοι οι πολίτες το βλέπουν, πάνω στην πλατεία από Γιο Ταχύ και δεν μπορούμε εμείς στα δημοσίας χρήσεως να εξυπηρετήσουμε και ποιους. Την Κυριακή το πρωί έχουμε 4 τουριστικά κουραζιερόπλια, 4 κουραζιερόπλια. Θα έχει κοντά σε 7.000 κόσμο, ξέρετε τι θα γίνει στο Ηράκλειο. Πανικός. Εάν λειτουργούσε και η πόλη στις καθημερινές μέρες, θα ήταν το αδιαπέραστο. Και ζητάμε να βρεθεί λύση. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, η περιφέρεια, ο Δήμος, ο οργανισμός λιμένα, να κάτσουν στο τραπέζι να τα ξεκαθαρίσουν. Εμείς δεν έχουμε σκοπό ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα να κάνουμε. Εάν δεν βρεθεί λύση όμως μέχρι την Κυριακή το πρωί, θα δημιουργηθεί αναστάτωση, όχι από το Σύλλογο, από την αγανάκτηση των ταξιτζίδων. Τι ζητάτε εσείς, κύριε Πετράκη, γιατί προφανώς θα έχετε σκεφτεί και κάποιες λύσεις να προτείνετε. Οι λύσεις είναι ξεκάθαρες. Υπάρχει μια πλατεία με πολλά τετραγωνικά. Μπορεί ο καθένας να πάρει το μερίδιό του, χωρίς να υπάρχουν αντιπαλότητες, αλλά να εξυπηρετηθεί και ο πολίτης. Δεν μπορεί ο καθένας να λιμένεται την πλατεία, ξεκάθαρα τα λέω. Και δεν κρύβω για τα λόγια μου. Και να μην μπορούν να εξυπηρετούν οι ταξίδες. Και μιλάμε πάντα για την πλατεία. 18 Άγγλων. Παρκάρει όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, δεν μπορούν να παρκάρουν οι ταξίδες.